Παρότι είναι γνωστό και το δεχόταν και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Νίκος Καρούσος, ότι η ποιήση δεν γίνεται με ιδέες, γίνεται με λέξεις. Διατείνομαι και έχοντας γνωρίσει τον Νίκο και έχοντας διαβάσει και ξαναδιαβάσει και μελετήσει, μπορώ να πω, το έργο του, ότι ήταν ένας φιλόσοφος ουσιαστικά, ο οποίος φιλοσοφούσε με όχημα την ποιήση, φιλοσοφούσε μέσα από τους στίχους του. Ήταν ένας βαθύτατα πεπαιδευμένος άνθρωπος, καταβυθισμένος στην φιλοσοφία, τόσο την αρχαία ελληνική, δηλαδή ξέρει τον Εμπεδοκλή, τον Πλάτωνα, τους πάντες. Τον Παρμενίδη, τον Ηράκλειο, τον Αριστοτέλη, ήταν κολοσσίες οι γνώσεις που είχε και είχε και μια τρομακτική μνήμη και ένα τετράγωνο μυαλό. Φιλοσοφία, είχε το μυαλό φιλοσόφου. Όλα αυτά, όλες αυτές τις γνώσεις και τη σκευή που είχε τη φιλοσοφική, αντί να την κάνει δοκίμιο, που έγραψε και δοκίμια βέβαια, αντί να την κάνει όμως φιλοσοφικό σύστημα σαν του Χέγκελ ή του Καντ, ο Νίκος το έκανε ένα παζλ, θράψματα, σαν να έχει τεινάξει τον αέρα τη φιλοσοφία, την παγκόσμια φιλοσοφία, σαν να την έχει τεινάξει τον αέρα και να κάνει με αυτά τα θράψματα, με αυτά τα μικρά σπαράγματα, το έργο του το ποιητικό. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να στοχάζεται τον κόσμο, την καθημερινότητα, και αυτό είναι ίδιο των φιλοσόφων. Δεν τον ενδιέφερε το σύστημα παρότι είχε, τον ενδιέφερε πώς από το κάθε τι θα παράξει μια φιλοσοφική σκέψη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε πόσο τον ενδιαφέρει το κίτρινο των τρόλεϊ και τον νοιάζει πιο πολύ το κίτρινο των τρόλεϊ από το κίτρινο ενός λουλουδιού σε ένα λιβάδι κτλ. Είχε πάντα το μυαλό του σε επιφυλακή, είχε πάντα το μυαλό του σε εγρήγορση, φιλοσοφικό τον τρόπο. Εκφραζόταν όμως με την ποίηση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Νίκος Καρούζος είναι ένας φιλόσοφος με όχημα, με εργαλείο την ποίηση, τον ποιητικό λόγο. Είναι γνωστό ότι δεν υπήρξε ποτέ οπαδός κανενός συστήματος, ουδεποτοπαδός λέγαμε, ουδέποτε οπαδός, θα είχαμε καμία λέξη ουδεποτοπαδός, απέναντίας καταβυθιζόταν στο κάθε σύστημα, είτε στο Εγελιανό, είτε στο Καντιανό, είτε διάβασε Σόπενάουερ που του άρεσε πάρα πολύ και σαν λογοτεχνική γραφή, ή ο Νίτσε επίσης, τον θεωρούσε μεγάλο ποιητή τον Νίτσε. Καταβυθιζόταν σε αυτά τα συστήματα, τα τίναζε στον αέρα και εν συνεχεία με αυτά έβλεπε την καθημερινότητα. Δηλαδή μπορούσε με την παραμικρή αφορμή, για ένα ποτήρι με κρασί, για ένα μολυβάκι Φάμπερ, ή για ένα σιγαρέτο, να αρχίσει να φιλοσοφεί. Και για μένα αυτό είναι το ίδιο του φιλοσόφου. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή υπομνηματισμός διαρκής στο τι είπε ο Αριστοτέλης, στο τι είπε ο Πλάτων. Αλλά έχοντας αυτή τη σκευή να μπορούμε να μιλήσουμε για τα πράγματα τα οποία συντυχαίνουν δίπλα μας, μέσα στην καθημερινότητα, ευνηδιαστικά κιόλας. Έλεγε, ας πούμε, ότι λατρεύει τον ήλικο της μοτοσυκλέτας, αλλά σε μια νοητική κατάσταση. Δηλαδή έλεγε, μακάρι αυτός ο ήλικος της μπασίκλας, όπως έλεγε τη μοτοσυκλέτα, το bicycle από το bicycle, η μπασίκλα να γίνει φιλοσοφικός λόγος, να γίνει ήλικος διανοητικός. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Νίκος, ασύλληπτα ζωντανός, και παρά το ότι νομίζουμε όλοι ότι οι ποιητές είναι έτσι στα όρια μεταξύ λογικής και παραφροσύνης, ή ότι είναι έκεντροι άνθρωποι, λόξοι και όλα αυτά, ο Νίκος είχε διαρκώς έναν νου τετράγωνο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχω γνωρίσει πολλούς ποιητές στη ζωή μου και της γενιάς του Νίκου, τον Μιχάλη τον Κατσαρό, τον Αείμνηστο και τον Θωμά τον Κόρπα, με τίμησαν αμφότεροι με την παρέα τους. Αλλά ο Νίκος ήταν ξεχωριστός και από αυτούς. Όχι μόνο στον ποιητικό του λόγο, αλλά ως προς το ότι μπορούσε να φιλοσοφήσει επί τρεις ώρες για ένα μήλο, ένα χλάδι, για ένα ποτηράκι ρακί, για οτιδήποτε, για μία σκηνή στον δρόμο. Θυμάμαι που μας έλεγε, ήμασταν με τον Θάνατο Σταθόπουλο και έλεγε ότι τα θαύματα πια επισυμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας Φερρυππή. Συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον ήξερα και ήρθε, έπεσε πάνω μου και
τον άρπαξε, τότε αγγιζόμασταν κιόλας και οι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων αγγίζονταν και του έλεγε «Δεν έχω κάνει τίποτα, κι ας λένε». Και έλεγε ο Καρούσο, αυτό είναι θαύμα, δηλαδή εκείνος ο άνθρωπος ξαφνικά με είδε σαν ένα εξομολόγο, σαν έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη να τον πευθυνθεί και να του, πει, να του δηλώσει μια αθωότητα. Στοχαζόταν πάρα πολύ για το τι σημαίνει η καθημερινότητα. Έχοντας, επαναλαμβάνω και το τονίζω έτσι με διπλή υπογράμμιση, έχοντας καταπιεί κυριολεκτικώς ό,τι φιλοσοφικό σύγγραμμα μας έχει δοθεί, μας έχει προσφερθεί από την αρχαιότητα μέχρι κυρίως τον γερμανικό ιδεαλισμό. Τα ήξερε όλα, ήταν και μεγάλος καγκιστής και είχε αυτό το πράγμα, μια απίστευτη φιλοσοφική συγκρότηση. Κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι και λίγο, έχουν περάσει βέβαια και 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Νίκος, είναι ότι είχε ένα καταπληκτικό χιούμορ, μια φοβερή αίσθηση του χιούμορ, από όσα είχε περάσει και δεν είχε περάσει λίγα, αλλά κυρίως, καμιά φορά το χιούμορ είναι και έμφυτο, δηλαδή το έχεις δεν το έχεις, είναι όπως και η κομψότητα και η ευγένεια, είναι θέμα παιδικής ηλικίας, αν θέλεις. Του άρεσαν πάρα πολύ, όχι μόνο να ακούει ανέκδοτα, του άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο να ακούει ανέκδοτα, αλλά και να λέει ανέκδοτα. Και σχολίαζε πάντα με φοβερό χιούμορ την πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι άκουγε πολύ κλασική μουσική, αλλά ταυτοχρόνως, την ίδια μέρα, ενώ άκουγε ας πούμε τρεις εκτελέσεις του ίδιου έργου, και μάλιστα επειδή δεν είχε χρήματα όπως όλοι μας, και ιδίως ο Νίκος, πήγαινε σε δισκάδικα, είχε φίλους, έκανε ακροάσεις, ήξερε να διακρίνει τις λεπτέστητες διαφορές ή και τις λιγότερο λεπτέστητες μιας εκτέλεσης της Φανταστικής του Μπερλιός από μια διαφορετική εκτέλεση της Φανταστικής του Μπερλιός. Ήτανε τρομερός αυτό. Ενώ άκουγε κλασική μουσική λοιπόν, πήγαινε και στα κλαριντζίδικα και στα λαϊκά μαγαζιά, πολλές φορές παρέα με τον φίλο του εκείνη την εποχή, το Θωμά, πριν το γνωρίσουμε εμείς τον Νίκο, το Θωμά τον Κόλπα, κάναν πολύ παρέα και μπορώ να πω απίστευτες ιστορίες του τι ζούσανε στα καταγόγια και στα λαϊκά μαγαζιά, όχι τόσο για να διονυσιαστούν, για να γλεντήσουν, όσο ο Νίκος έχοντας κεραίες ανοιχτές να αρπάξει τη φράση που έλεγε ένας λαϊκός, την έκφραση και τον τόνο της φωνής του και να τα μεταπλάσει σε ποίηση. Ήτανε, όπως γράφει και μία φίλη του που έζησε κοντά του σπασμωδικά κατά περιόδους, είχε και ένα, ήταν ο Νίκος ένα κινητό αρχείο ήχου, όχι μόνο λέξεων, ιδεών, φιλοσοφικών ορισμάτων και σκέψεων, αλλά είχε και ήχους μέσα του. Μπορούσε να μιμηθεί έναν άνθρωπο ο οποίος πουλούσε κουλούρια. Όχι για να τον κοροϊδέψει, αλλά έμπαινε μέσα στο πετσί του και μπορούσε να τον μιμηθεί. Αυτό το ταλέντο το έχει και ο Τζον Κολτρέιν, ο οποίος με το που άνοιγε μία πόρτα, ας πούμε, μπορούσε να, που έτριζε και ήταν οι μετεσέδες χαλασμένοι, μπορούσε να πάρει το σαξόφωνο μετά και να τον μετατρέψει αυτό το πράγμα σε ένα σόλο. Ο Νίκος τάρπαζε όλα αυτά και με τρομερή αίσθηση του χιούμορ μπορούσε να τα μεταπλάσει. Φαίνεται το χιούμορ στην ποίησή του. Νομίζω ότι είναι καιρός να γραφτεί ένα δοκίμιο για το χιούμορ στην ποίηση του Καρούζου. Όταν, ας πούμε, το «αμπτή γιά» που λένε σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, ο Καρούζος βάζει την αρχαιοελληνική «γάρ» και λέει «αμπτή γάρ», είναι ένα συγκλονιστικό χιούμορ αυτό. Ή όταν λέει «απόλυτο τεμπελίκι», μέσα στην ποίησή του λέει τέτοια πράγματα διαρκώς. Μπορεί από εκεί που είναι στα ουράνια να κατεβεί στα τάρταρα και δεν τον νοιάζει. Γι' αυτό λέει και το υπόγειό του, το κελί του αυτό που είχε στη Σούτσου, το λέει υπερό. Ήξερε πάρα πολύ να συνθέτει και το χιούμορ είναι ακριβώς ένα είδος διαλεκτικής, δηλαδή να μπορείς να πάρεις δύο διαφορετικές πραγματικότητες και με δικό σου τρόπο να παράξεις ένα σπινθήρα, να τις ενώσεις, να τις συγκρούσεις, να τις κάνεις να συγκρουστούν και να παράξεις ένα σπινθήρα ο οποίος είναι χιουμοριστικός και το χιούμορ είναι ανατροπή και ο Νίκος ήταν ένας ανατρεπτικός φιλόσοφος, παύλα ποιητής ή ποιητής
παύλα φιλόσοφος, γιατί εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ τον Νίκο χωρίς τη φιλοσοφία. Δεν μπορώ να το σκεφτώ απλώς σαν μια παλώμενη μεμβράνη ποιήσεως. Εκεί έγινε το χιούμορ του. Και είχε, μάλιστα σε κάποια συνομιλία, είχε πει ότι χιούμορ είναι η της των πραγμάτων επαφής με τα πράγματα ή κάπως έτσι. Είχε δώσει έναν ορισμό που ήταν τόσο φιλοσοφικός που σπαζοκεφαλιάζαμε εμείς μετά οι πιτσιρικάδες τότε 23, 22 χρονών, 24, να αντιληφθούμε τι σημαίνει. Ήταν ένας άνθρωπος της αγοράς, δηλαδή αυτό που λέει ο Αριστοφάνης του Σιπής, εν αγορά καγό τέφραμε, σήμερα θα το μεταφράζαμε και εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Ο Νίκος ήταν έτσι, περνούσε πάρα από 8 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Στα καφενεία, στα μπαρ, στο everyday, στην ράμπα, στα παπάκια, σε ένα σωρό μαγαζιά. Εκεί άκουγε και έτσι μπορούσε να μιμηθεί και να παράξει χιούμορ. Είναι συγκλονιστικό το πώς σχολίαζε επίσης την πολιτική πραγματικότητα. Με ένα χιούμορ το οποίο, εάν γινόταν επαγγελματίας, ας πούμε, συγγραφέας χιουμοριστικών κειμένων, θα είχε πλουτίσει. Είναι σαφές, θα είχε πετύχει πάρα πολύ. Άρα δεν τον ένοιαζε αυτό, οπότε δεν βαριέσαι. Ο Καρούζος, όπως κάθε καλλιτέχνης, ας πούμε, που έχει αξιώσει ισχύως, όπως τα λέει ο Κονδύλης, όσο κι αν νομίζουμε ότι οι καλλιτέχνες είναι άναρχοι και είναι ανερμάτιστοι και όλα αυτά, είχε μια τρομακτική συγκρότηση. Ήταν ένα χωνευτήρι ιδεών, σκέψεων, αξιών. Ήξερε πάρα πολύ καλά, όπως είπαμε πριν, την φιλοσοφία. Ήταν καταβυθισμένος παραλλήλως στην Ορθοδοξία, δηλαδή ήξερε τα πατερικά κείμενα, τη φιλοκαλία, λεπτομέρειες αυτών των κειμένων, μπορούσε να αναλύσει μία ράδα έτσι ώρες. Μαζί ήξερε πάρα πολύ καλά το μαρξισμό. Αυτά που έχει γράψει ο Νίκος για τον Μάρξ είναι συγκλονιστικά. Σε μικρά κείμενα δόθε κήθε μπορεί να τα βρει κανείς, από εδώ και από εκεί, βλέπουμε πόσο είχε κατανοήσει το όραμα του Καρλ Μάρξ, όχι των κομματικών κομμουνιστών, αλλά το φιλοσοφικό όραμα για τη δικαιοσύνη, την κοινωνική και για μια, ας πούμε, δαιμονία και μια ευτυχία της ανθρωπότητας που είχε σκεφτεί ο Καρλ Μάρξ και επίσης την κριτική που ασκούσε στη μισθωτή εργασία. Ο Καρούζος αρνήθηκε σε όλη τη ζωή να εργαστεί σε μισθωτή εργασία. Μάλιστα μας έλεγε ότι εγώ κοιμάμαι την ημέρα και ζω τη νύχτα γιατί δεν θέλω να βλέπω αυτή την αγριότητα, δεν θέλω να βλέπω αυτό το κονταροχτύπημα του μεροκάματου. Δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Αποφάσισε να ζει σαν ένας αριστοκράτης πένις, αλλά με μια χοντιά κολοσσίων διαστάσεων. Ήξερε πολύ καλά λοιπόν τη φιλοσοφία, ήξερε πολύ καλά την Ορθοδοξία, ήξερε πολύ καλά το μαρξισμό και ήξερε πολύ καλά επίσης το ζεν βουδισμό. Έχει αντλήσει και από τα τέσσερα αυτά πανανθρώπινα, παγκόσμια, ας πούμε, συστήματα για να συνεννοηθούμε, ή ρεύματα σκέψης ή τρόπους ζωής, γιατί και τα τέσσερα είναι και τρόπος ζωής, δηλαδή και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι τρόπος ζωής και η Ορθοδοξία είναι τρόπος ζωής πάνω απ' όλα, δεν είναι, έχει πρακτική, δεν είναι δόγμα, είναι και μέσα στην καθημερινότητά σου τι κάνεις. Χωρίς αυτά τα τέσσερα δεν υφίσταται Καρούζος. Επειδή ήταν τόσο ισχυρή η ραχοκοκαλιά του και τόσο ισχυρός ο νους και η προσωπικότητά του, δεν φοβότανε πραγματικά να θαυμάσει, να καταβυθιστεί, να εγκολποθεί οτιδήποτε προήρχεται από αυτά τα τέσσερα, ας το πούμε πάλι, συμβατικά συστήματα σκέψης και πρακτικής τρόπου ζωής. Γιατί και τα τέσσερα δεν υφίσταται χωρίς αντίστοιχο τρόπο ζωής. Δεν μπορεί να είσαι αναρχοκομμουνιστής όπως ήταν ο Νίκος και να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι, ξέρω εγώ, διάφορα. Ο Νίκος ήξερε πολύ καλά και τα τέσσερα αυτά. Επίσης, είχε μια τεράστια συγκρότηση, βεβαίως λογοτεχνική. Θαύμασε πολύ τον Μποντλέρ και τον Ρεμπό.
Είχε μια συγγένεια, μεγάλη συγγένεια με αυτούς τους δύο στο στοχασμό, γιατί αν θέλετε και ο Ρεμπό και ο Μποντλέρ είναι και φιλόσοφοι. Δεν είναι μόνο ποιητές, δεν είναι μόνο εκρήξεις στίχων και βλασφημίες του Ρεμπό ή του Μποντλέρ, τα του κακού. Από πίσω υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα σκέψης, υπάρχει μια κριτική του αστισμού ο οποίος καλπάζει από τότε ήδη. Ο Καρούζος τα ξέρει αυτά. Επίσης, καταβυθίζεται στην πραγματικότητα του Σόπενάουερ. Λατρεύει, είναι συγγενής με τον Ντίλαν Τόμας. Του αρέσει ο τρόπος ζωής του Ντίλαν Τόμας, ότι μας έλεγε πήγαινε ο Ντίλαν Τόμας, μιλούσε και κάπως έτσι ο Καρούζος, πήγαινε ο Ντίλαν Τόμας με τον Καμπέλ και τον πρόφερε όπως έπρεπε, Καμπέλ, στον Bishop, δηλαδή στον T.S. Eliot, τον οποίο αυτοί οι δύο τσοκλαναροί αλλά τεράστιοι ποιητές τον λέγανε Bishop, επίσκοπο, λόγω του καθολικισμού του, κατά κάποιο τρόπο του αποσπούσαν με ευγενικό στυλ κάποια χρήματα για να πάνε στην pub μετά να πιούνε. Αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Νίκο. Βεβαίως ο Ντίλαν Τόμας τεράστιος ποιητής. Πρώτα από αυτό γοητευόταν και μετά από τέτοια πράγματα που έκανε στην καθημερινότητά του. Είχε λοιπόν αυτές τις αγάπες. Κατά κάποιο τρόπο, ενώ σεβόταν πάρα πολύ τον Γκέτε, έχει γράψει και λίγο εναντίον του. Δεν του άρεσε πολύ αυτή η τρομακτική συμπαγή σοβαρότητα. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος, ένας φιλόσοφος και ποιητής, επαναλαμβάνω, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το φιλόσοφος, ενώ για το ποιητή το ξέρουμε όλοι, ο οποίος γούσταρε, όπως θα λέει και ο ίδιος, γιατί χρησιμοποιούσε και λαϊκές λέξεις και εκφράσεις, γούσταρε τις ρογμές. Δηλαδή, να υπάρχει μεν το σύστημα, το σεβόταν, αλλά άσε μου και μια ρογμούλα, μια χαραμάδα, λίγο να τρυπώσω. Θυμάμαι τη ρίση του Άλεν Γκίσμερ που έλεγε ότι η ποιήση είναι ένα κεράκι που ανάβει στο δάσος. Κάτι τέτοιο το λάτρευε ο Νίκος. Εντάξει τα συστήματα, τα τεράστια μυαλά, οι υπέροχοι Νόες, ο Χέγκελ που τον λατρεύω εγώ, αλλά αφήστε μας να έχουμε και μια ανάσα, να μπορούμε να χωθούμε και να χαθούμε και να χυθούμε κάπως. Αυτό δεν και το χυμό του Καρούζου. Αυτές ήταν οι επιρροές του, σύν το ότι κατάφερνε εντός της ποιητικής του να χώσει, να μπάσει εικόνες από τον κινηματογράφο. Εκεί μοιάζει πολύ ο Καρούζος με τον Μακαρίτη, τον ίδιο στο φίλο μου, τον Ηλία Λάγιο. Ούτε στον Καρούζο, ούτε στο Λάγιο άρεσαν οι ταινίες, οι φιλοσοφικές ας το πούμε. Και έλεγε ο Νίκος, εγώ πάω στο σινεμά όχι για να στοχαστώ, να πούσω ένα στοχαστή σκηνοθέτη. Πάω στον κινηματογράφο να δω τις μπουνιές που ρίχνει ο Ρίτσαρντ Βίντμαρκ. Του άρεσε πολύ αυτό. Και να ειδονιστώ μετά, τρώγοντας, καπνίζοντας πάνω στο μπαρ, ένα τσιγάρο στο διάλειμμα. Του άρεσε αυτός, του άρεσαν τα western πάρα πολύ. Του άρεσαν οι Pink Floyd, ας πούμε. Λάτρευε τους Pink Floyd και έλεγε ότι είναι ένα είδος ηλεκτρονική μουσική, αρχίζει να γίνεται ένα είδος κομμουνισμού της μουσικής. Ότι μπορεί ο καθένας, το είχε προβλέψει, όχι προφητικά, η πορεία των πραγμάτων, ότι θα μπορεί κάποιος να έχει στούντιο στο σπίτι του, να παράγει μουσική κινηματογράφο για αυτά σπίτι, όπως και ο Νίκος ήταν το σπίτι του, το κελί του όπως το έλεγε, το υπόγειο υπερό όπως το έλεγε, ήταν το εργαστήριό του, ήταν άνθρωπος του εργαστηρίου. Αυτές ήταν πάνω κάτω οι επιρροές του Νίκου. Λάτρευε τον Μπέκετ, κάποια στιγμή λίγο τον αμφισβήτησε, Τέλος πάντων, είχε κάποιες αντιρρήσεις γιατί έβλεπε ότι υπάρχει πολύ σκοτάδι και δεν υπάρχει χαραμάδα φωτός. Ο Νίκος ήταν και ένας άνθρωπος οραματιστής, ήθελε φως. Δεν ήταν του ζώφου άνθρωπος παρότι λένε διάφορα. Δεν ήταν τραγικός. Ήταν ένας ρετζές της ζωής, ο οποίος ήξερε τι είναι ο ζώφος, αλλά ήθελε να υπάρχει αντιπαράθεση στο ζώφο από τη μεριά της ποιήσεως, από τη μεριά του τρόπου ζωής, από τη μεριά της καθημερινότητας. Δεν έχω δει άνθρωπο να απολαμβάνει τον καφέ του, για να μην πω για το ούζο ή το ουίσκι, τόσο πολύ όσο ο Νίκος. Κάθε γουλίτσα ήταν μια ονειότητα, ήταν μια προσευχή. Δηλαδή έπινε ένα κρασάκι ή ένα καφέ, λες και προσευχόταν. Λες και του χάριζε στον παράδεισο, ένα μεγαλείο, μια Rolls Royce ας πούμε. Ήξερε να απολαμβάνει και μια φορά μου είχε πει, εγώ η καρέ μου είμαι άρχοντας στο χρόνο, γιατί ζούσε, και γράψει και το φοβερό στίχο
κορσέδες στα δευτερόλεπτα. Ζούσε ο Νίκος για να τανεί τα δευτερόλεπτα, να τα κάνει αιωνιότητες τα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πλούτος, έτσι. Είναι και χιούμορ, είναι και φιλοσοφία, είναι και ορθοδοξία, είναι και κομμουνισμός. Όλα αυτά είναι πράγματα, πραγματωμένα, όχι ιδέες. Του άρεσαν οι ιδέες, αλλά κυρίως του άρεσε να ζει, καταδυχιζόταν στη ζωή πραγματικά, όπως και στη σκέψη, και να τα μεταπλάθει μετά σε ποίηματα. Να μιλήσουμε και λίγο για την ποιητική του Καρούζου, διότι υπάρχει έτσι και μία, πλανιόταν και τότε μία άποψη ότι κάνεις παράγματα και δεν κάνει ποίηματα και δεν κάνει συνθέσεις και όλα αυτά. Καταρχάς ο ποιητής δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να έχει μία συγκρότηση και μία συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, αυτό που κάνει. Ο Νίκος έγραφε μεγάλα ποίηματα, η παρουσία του Μακρυγιάννη, ένα πολύ μεγάλο ποίημα, ο Βαρβαρόσα, ένα μεγάλο ποίημα. Ωστόσο, όντας ένας άνθρωπος πραγματικά της εποχής του και όχι ψεύτο της εποχής του, ήξερε, καταλάβαινε, διαισθανόταν ότι το πράγμα πάει στο θράσμα. Δηλαδή ότι η νέα έκφραση, είτε είναι κινηματογράφος, είτε είναι ποίηση, είτε είναι μυθιστόρημα, είναι το κείμενο. Δεν είναι το να φτιάξεις μία σύνθεση, είναι το να έχεις τη σύνθεση εντός σου, να την έχεις καταπιεί τη σύνθεση και μετά να την τεινάξεις στον αέρα και τα θράψματα, το κάθε ένα από αυτά, να εμπεριέχουν ήδη τη σύνθεση. Βλέπουμε ότι όταν κάνει τη συλλογή μονολεκτισμοί και ολιγόλεκτα, είναι μονολεκτισμοί και ολιγόλεκτα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι μία σύνθεση. Είναι μία άποψη για την ποίηση. Γιατί ο Νίκος, το επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, ήταν φιλόσοφος. Ήταν μία συγκροτημένη προσωπικότητα. Βέβαια, ένα από τα τελευταία του μείζωνα, μία από τις τελευταίες μεγάλες προσφορές του στην ποίηση, είναι η νεολιθική νυχτωδία για την Κροστάντη. Εκεί ο Νίκος συλλαμβάνει ένα σχέδιο, κατά τη γνώμη μου είναι εισάξιο ή αντίστοιχο με την έρημη χώρα του T.S. Eliot και με το «Μια εποχή στην κόλαση» του Ρεμπό και με το «Ουλιαχτό» του Άλεν Γκίνσμπεργκ. Κάνει μια σύνθεση όπου εκεί ξεκαθαρίζει κατά κάποιο τρόπο τους λογαριασμούς του με την πολιτική μέσω της ποίησεως. Έχει συγκλονιστεί από το γεγονός ότι ο Τρότσκι, τον οποίο θαύμαζε, περνάει την παγωμένη λίμνη και καταστέλει την εξέγερση της Κροστάντης. Βλέπει στους ναύτες κάτι θυσιαστικό, κάτι ιερό και φτιάχνει αυτό το κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικό ποίημα πάλι από θράψματα, από σπαράγματα τα οποία τα συνενώνει. Μάλιστα, ξέρουμε όσοι τον είχαμε από κοντά και κάναμε παρέα ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκε ένα είδος χάσεως και το πέταξε το ποίημα, το σκίσε κανονικά όλη τη σύνδεση αυτή. Δεν ήθελε να τα βάλει με το συμπαγή κομμουνισμό, ας πούμε, και με τον Τρότσκι και όλα αυτά. Ευτυχώς το επανασύνθεσε, το συνέθεσε εκ νέου μάλλον το ποίημα, τη σύνθεση αυτή και το έχουμε. Νομίζω ότι είναι λάθος να πούμε ότι, όπως λέγαν πολλοί τότε, εκείνη την εποχή, ότι είναι άνισος ποιητής, γιατί μια φορά γράφει ένα σπάραγμα και την άλλη γράφει ένα μεγάλο ποίημα. Όχι, πρέπει να βλέπουμε τον καλλιτέχνη σε όλη τη διάρκεια του έργου του, να βλέπουμε τις ψηφίδες. Είναι ένα ποίημα που έχει γράψει ο Καρούζος, αν θέλετε. Από την αρχή μέχρι το τέλος γράφει ένα ποίημα. Το ποίημα αυτό λέει ότι η στάση ζωής είναι η ποίηση. Η ποίηση είναι το οξυγόνο αντιδιαστολής. Η ποίηση είναι η μόνη μας αντίσταση, αν θέλεις, κατά του ζόφου. Η ποίηση είναι, έλεγε ο Αντρέ Μπρετόν, το τραγούδι που ξεγελάει το χρόνο. Έτσι. Ή αυτό που λέει ο Γκίνσμπεργκ, το κεράκι που ανάβει στο δάσος. Ουσιαστικά ο Νίκος γράφει ένα ποίημα. Κάθε φορά με τον δικό του τρόπο. Αν διαβάσει κανείς το έργο του από τα πρώτα του ποίηματα, και ευτυχώς ο φίλος του και φίλος μας, ο Ευγένιος Αρανίτσης, εξέδωσε, μάζεψε τα ποίηματά του και έβγαλε αυτόν τον υπέροχο τόμο, βλέπει κάτι που είναι ποίηματα που δεν είχαν ενταχθεί σε συλλογές ή τα είχε χαρίσει. Βλέπουμε ότι έχει τη συγκρότησή του και ουσιαστικά προτείνει μια στάση ζωής και την προτείνει μέσω της ποίησεως. Αυτό είναι ο Καρούζος. Κατά τη γνώμη μου είναι, το έχω γράψει έτσι κάπως προκλητικά, αλλά εμένω σε αυτό, η γραμμή είναι Σολωμός, Καρούζος, Λάγιος. Γιατί και οι τρεις
κατηγορήθηκαν εντός εισαγωγικών. Τι να κατηγορήσει τον ποιητή. Οι ποιητές είναι οι αόπινοι νομοθέτες που έλεγε ένας σύντροφος, ας πούμε. Τι να κατηγορήσει τους ποιητές. Είναι οι αόπινοι νομοθέτες αυτού του κόσμου. Οι ένοπλοι είναι ο Λένιν, ο άπλος είναι ο Καρούζος. Ουσιαστικά σου προσφέρει μία διαφυγή, σου προσφέρει μία νομοθεσία. Πώς να ζεις. Αυτό κάνει ο Καρούζος. Ο Σολωμός κατηγορήθηκε και ο Καρούζος και ο Λάγιος ότι αφήσαν τα πράγματα στη μέση, κάναν μόνο σπαράγματα, σχεδιάσματα, στίχους πεταμένους από εδώ και από εκεί. Δεν είναι έτσι. Γιατί και ο Σολωμός έκανε σύνθεση, και ο Καρούζος έκανε σύνθεση, και ο Λάγιος με τον άνθρωπο από την Γαλλία έκανε σύνθεση. Μπορούσαν να το κάνουν, θέλαν, το κάνανε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως. Το ζήτημα είναι να δούμε τον ποιητή στην ενότητά του. Από το πώς προσεύχεται, γιατί κάθε ένα ποίημα είναι μια προσευχή, είναι μια μαγκανία, είναι ένα τραγούδι, μια κραυγή. Ο Βαλερί έλεγε ότι ένα ποίημα είναι μια κραυγή, ένα επιφώνημα μάλλον, ένα επιφώνημα μεγεθυσμένο. Ο Καρούς αυτό έκανε, όπως και ο Σολωμός και ο Λάγιος. Άλλοι κάναν άλλα και καλά κάνανε, άλλες γραμμές όμως. Εδώ έχουμε αυτή την κατάσταση. Μια πολύ συγκροτημένη ποιητική και φιλοσοφική προσωπικότητα που αποφασίζει ότι ναι, εγώ θα εκφραστώ και με σπαράγματα, με φράσεις οι οποίες εντυπώνονται στο νου, γίνονται, τα παίρνει αυτά και από το ζεμουδισμό. Μια φράση που μπορεί να σου αλλάξει το σύμπαν όλο. Όταν γράφει ο Καρούζος «Η ζωή δεν έχει πόμα», είναι μια συγκλονιστική φράση αυτή, είναι ολόκληρη φιλοσοφία, ενώ αποτελείται από απλές λέξεις, ζωή, πόμα, so what. Κι όμως, είναι σαν βουδιστικό κοάν, είναι σαν προσευχή ορθόδοξη, είναι σαν μαρξιστικό σύνθημα. Θα μπορούσε το «Η ζωή δεν έχει πόμα» να είναι σύνθημα στον πάντο 68. Όπως το «Δεν υπάρχει», ότι κάτω από την παραλία, κάτω από τα πλακόστρωτα υπάρχει παραλία. Το ίδιο πράγμα είναι. Κάτω από το πλακόστρωτο ότι υπάρχει παραλία, η ζωή δεν έχει πόμα. Το ίδιο είναι. Και θανάτω, θάνατο, πατήσας ομοίως. Όλα αυτά συγκλίνουν. Και ο Νίκος, επειδή ακριβώς ήταν μια κολοσσία προσωπικότητα, δεν ενέδωσε σε κανένα παδηλίκι, τα πήρε και τα έκανε μια δικιά του καρουζική, ποιητική και φιλοσοφία. Πώς είναι δυνατόν ο πόνος να γίνεται φράση? Και ωστόσο, πάντοτε η γλώσσα περιμένει την αμοιβή της. Κάθε στόμα και αναγκαιότητα φιλοσοφίας. Είμαστε σύστημα φλόγας που καταψύχεται. Εδώ, σε αδημοσίευτο ποίημα, έτσι, που είναι αφιερωμένο γιατί ο Καρούζος ήταν δοτικός, δηλαδή έγραφε ποίηματα και τα χάριζε, όπως ζωγράφιζε, θα σας πω και δύο λόγια τη ζωγραφική του, και χάριζε τα έργα. Δεν τα μάζευε να κάνει έκθεση, ας πούμε, στην γκαλερί Τάμπε. Σε ένα δημοσίευτο ποίημα βλέπουμε όλο τον Καρούζο. Από τη μια μεριά είναι ο πόνος, από την άλλη μεριά λέει γίνεται φράση ο πόνος, άρα τον υπερβαίνουμε τον πόνο. Η ποίηση είναι ίαση. Λοιπόν, η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ίαση. Κάθε στόμα και αναγκαιότητα φιλοσοφίας, η αναγκαιότητα του Νίκου να στοχάζεται, όχι μόνο να γράφει ποίηματα, αλλά να έχει μια στρατηγική, θα λέγαμε, μια φιλοσοφική σκακιστικού τύπου στρατηγική, ήταν και μεγάλος σκακιστής, by the way. Και μετά είμαστε σύστημα φλόγας που καταψύχεται. Εδώ πέρα έχουμε κανονικά Χέγκελ, δηλαδή μια μεριά φωτιά, μια μεριά πάγος. Νερό, φωτιά, αντιθέσεις, διαλεκτική. Το ποίημα αυτό είναι αφιερωμένο στη Χριστίνα τη Δούβρη, τη σύζυγο του φίλου μου και η Χριστίνα είναι φίλη μου, του Γιώργου του Ξένου. Ο Γιώργος του Ξένος έκανε πολύ παρέα με τον Νίκο και η Χριστίνα. Είχαν ένα ατελιέ και ένα σπίτι στα Εξάρχεια. Πήγαινε ο Νίκος εκεί, πίναν ουίσκι, συζητούσανε. Και ο Γιώργος του έδινε λάδια και ακουαρέλες και ο Νίκος ζωγράφιζε. Ήξερε ότι ο Γιώργος ότι ζωγραφίζει ο Καρούζος και ζωγράφισε και τα φινική του, τα χάριζε. Τα μάζεψαν η Χριστίνα και ο Γιώργος, τα εξέθεσαν στον αείμνηστο Σάμι Γαβριλίδη στο Poems and Crimes και βγήκε και ένας εξαιρετικός τόμος που είναι τα έργα του Νίκου τα ζωγραφικά, όσα έχουν σωθεί, γιατί και άλλα υπάρχουν, αλλά είναι σε σπίτια. Χάριζε στο φίλο μου τον Θάνατο Σταθόπουλο, έχει χαρίσει ένα που λέγεται «Άγχος ενάντιο». Στον Ευγένιο τον Αρανίτσι επίσης. Ζωγράφιζε και χάριζε. Έγραφε ποιήματα και χάριζε. Ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, της δοτικότητας. Του άρεσε να χαρίζει. Αυτό που έχει αναλύσει και ο Μπατάι
και μετά ο Γκίντεμπορ το πότλατς, το δώρο δηλαδή, δωρεά, και εμείς θα λέμε αυτά εδώ πέρα, σε αυτό το υπέροχο, στην υπέροχη νοτιοανατολική κόμχη της Μεσογείου που βγάζει τόσα και τόσα πράγματα, σε αυτή εδώ την υπέροχη χώρα, υπάρχει δοτικότητα, στο χαρίζω, χωρίς ανταμοιβή, δεν υπάρχει στο χαρίζω για να μου χαρίσει, στο χαρίζω χωρίς για να, δεν υπάρχει το για να, στο χαρίζω τελεία. Και μήπως ήταν έτσι, ακόμα και νομίζω, λίγο τολμηρά θα το πω, και η φυσική του, σωματική του παρουσία, αυτό το αρχοντικό σώμα που είχε, γιατί ήταν και πυγμάχος και έλεγε έχω κάνει πυγμαχία και είχα και οδοντοκάλυψη, επέρετο για το ότι είχε κάνει πυγμαχία, είχε μια στιβαρότητα φοβερή, στιβαρότητα, και αυτή την πρόσφερε. Δηλαδή με το που έβλεπε κανείς τον Νίκο να ανοίγει την πόρτα ενός ποτοσχολαστήριου, όπως έλεγε τα μπαρ, και επινοήσει τη λέξη αυτή, την υπέροχη ποτοσχολαστήρια, έλεγε τα μπαρ, την ώρα που άνοιγε η πόρτα και έμεινε ο Νίκος, ήταν I show the light, που λένε στους Blues Brothers στην ταινία, είδαμε το φως, έμπαινε μια παρουσία η οποία γέμιζε το χώρο. Ήταν καθόταν διακριτικά στην μπάρα, έγραφε ποίηματα, τα οποία χάριζε. Ο επίσης αείμνηστος φίλος του και φίλος μας, ο Γιώργος Κούρτης, δεν ξέρω πόσα ποίηματα έχει και υπάρχουν ευτυχώς στον τόμο που έχει συνθέσει ο Ευγένιος Αρανίτσης. Αυτή η ιδιότητά του να είναι μέσα στην αγορά τον έκανε να αντλεί πράγματα, δηλαδή εκφράσεις του λαϊκού, του ποινικού, του κουλουρτζή, είχε εξαιρετικές σχέσεις με τα γκασόνια, ας πούμε. Δηλαδή φερόταν στον Κασόνι καλύτερα από ότι θα φερόταν στον Ελίτη, μπορεί να πει κανείς. Διότι σεβόταν την οντότητα του άλλου. Την ψυχονοητική ιδιοσυστασία, όπως έλεγε. Του άρεσε πολύ αυτό. Έχει μια ψυχονοητική ιδιοσυστασία ο Βαγγέλης, που ήταν αυτός που μας έβγαινε, ας πούμε, στην Γκρέτα Γόρα κάτω στη Βαρβάγγιο. Σεβόταν πάρα πολύ. Και έδινε. Το λέω πάλι τολμηρά, νομίζω ότι και η σωματική του οντότητα, η σωματική του παρουσία, πέρα από το μυαλό και την πίεση και τα γραπτά του και όλα αυτά, και σαν άνθρωπος, το ότι λέγανε διάφοροι δαπανάτε, σπαταλιέται ο Καρούς μέσα στα μπαρ, σπαταλιέται στις ταβέρνες, όχι, δεν σπαταλιότανε, ήταν ένας γκουρού κιόλας, γιατί έλεγε πράγματα που δεν ξέρουμε πόσες ζωές έχει αλλάξει αυτό. Όπως μια ποιητική συλλογή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, να σε τραντάξει. Δεν ξέρουμε πώς οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και κάναν παρέα μαζί του ή τον άκουσαν μία φορά όλοι και όλοι να μιλάει. Τι πήρανε από εκεί και τι το κάνανε στη ζωή τους. Έσπερνε, έδινε, χάριζε, πρόσφερε. Αυτό είναι μαγικό. Δεν είχε κανένα κράτημα, απολύτως. Δεν συγκρουόταν παρά μόνο εάν ο άλλος έτεινε να συγκρουστεί μαζί του, και αυτό είναι. Γιατί υπήρχε και μια μυθολογία τότε, τώρα πια πέρασε 30 χρόνια, 35, 30 το θάνατό του, 32, 40 από τότε που κάναμε παρέα. Υπήρχε μια μυθολογία ότι είναι σκληρός και συγκρούεται και όλα αυτά και είναι ανυπόφορος. Προσφάτως είδα, γράψανε κάτι, γιατί ήταν ανυπόφορος. Τι ανυπόφορος? Ήταν ένας αμνός του Θεού, ένα αρνί. Αλλά όταν τον πείραζες εσύ, όταν του έλεγες κάτι το οποίο δεν έστεκε, βεβαίως, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη φορά, προφανώς θα έκανε μια έκρηξη ωραιότατη. Και αυτό πάλι δοτικότητα είναι, γιατί λέω ο Σέξπιρ, I am cruel only to be kind, λέει ο Άμλετ. Είμαι σκληρός μονάχα για να ωφελήσω. Είμαι σκληρός για να είμαι ευγενικός. I am cruel to be kind. Και ο Καρούζος μάλλον από εκεί το είχε βιώσει και έχει γράψει ένα ποίημα που λέγεται «Φοβερός από μηνυχιότητα». Πάλι έχουμε διαλεκτική. «Φοβερός από μηνυχιότητα». Αυτό ήταν ο Νίκος. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι, αυτή είναι η δουλειά του, να είναι μία μεμβράνη παλόμενη, που να δέχεται μία αντένα, που να δέχεται αυτά που έχει κοινωνία και να τα παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Ο καλλιτέχνης δεν είναι μία οντότητα, δεν είναι μπούκερ, οπότε ό,τι και να γίνεται έξω εμείς είμαστε οχυρωμένοι. Είναι έκθετος. Αυτή η έκθεσή του μετά γίνεται έργο. Αλλιώς είναι, πώς να σου πω, είναι πεπαλαιωμένος. Όχι σαν ουίσκι, πεπαλαιωμένος σαν έργο. Οπότε δεν πίνεται αυτό το παλαιό σε αυτή.
σε αντίθεση με τα ενοπνευματώδη, ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι μοντέρνος. Il faut absolument moderne, έλεγε ο, με τα υπέροχα γαλλικά μου θα πω, έλεγε ο Ρεμπό. Τι εννοούσε ο Ρεμπό, όχι να κάνουμε avant-garde και καλά, αλλά να είμαστε, να συμβαδίσουμε την εποχή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρεμπό, βρέθηκαν και φωτογραφίες τώρα, είναι στην κομμούνα, με του Φέκη. Δεν γράφω το ποίημα και τελειώνω και έχω ένα σύστημα το οποίο είναι αδιαπέραστο. Ο Νίκος μισούσε το αδιαπέραστο, το απροσπέραστο. Ήταν μια παλώμενη οντότητα μέσα στην καθημερινότητα. Ήξερε από τον Μπετόβεν, τον Μπρούκνερ, τον Βάγνερ, όλα αυτά, μέχρι το τραγουδάκι που έλεγε το λαϊκό παιδί, το γυφτάκι, που σήμερα απαγορεύεται να το λέμε έτσι, αλλά έτσι είναι, με τον τέφι της επετείας. Το ήξερε και αυτό. Και έτσι συνέθετε. Έχω την, όχι την εντύπωση, αλλά την ντοκιμαντερίστικη, Τζίγκα Βερτόφ, σινεμά Βεριτέ, όλα αυτά, κάμερες που δείχνουν την αλήθεια, την βεβαιότητα, ντοκιμαντερίστικη βεβαιότητα, ότι ουδής άλλος ποιητής έκανε τέτοιο γκέλ στη δικιά μας τη γενιά, που τότε ήμασταν 20, 22, 17 χρονών παιδιά, όσο ο Νίκος Καρούζος. Όχι ότι δεν λατρέψαμε και κάπως από τη γενιά του 70, αλλά κυρίως τα τεράστια μεγέθη, Ρίτσο, Βάρναλη, Σεφέρη, Ελίτη, όλους αυτούς, αλλά το γκέλ που έκανε ο Νίκος, γιατί είχε αυτό το συνδυασμό που είπα πριν, ορθοδοξίας, μαρξισμού, ζεν βουδισμού και φιλοσοφίας, όλο αυτό που εμάς μας φαινόταν ότι είναι και λίγο beatnik, μας θύμιζε και λίγο το Γκίσμπερκ, μας θύμιζε αυτές τις αναζητήσεις όλης αυτής της παρέας του Μπάρους, του Κέρουακ, των καταστασιακών που μας, μας γαλουχούσαν εκείνη την εποχή, όσο ο Νίκος Καρούζος προσωπικά και η παρέα μου το οφείλουμε στον Ευγένιο Αρανίτση, ο οποίος στη σειρά σύγχρονοι ποιητές εκδίδει το τρίτο τόμο που είναι Νίκος Καρούζος. Είχε εκδώσει Ελίτη και Γκίσμπερκ. Εμείς είχαμε λατρεία με τον Γκίσμπερκ. Ο Ελίτης βεβαίως, ειδικά προς Ανατολισμή, μας είχαν τρελάνει και ευνίδιος και έτσι γνώρισα τον Νίκο εγώ. Στη φωτογράφηση που ήταν να γίνει πριν καν βγει το βιβλίο, είχα πάει από τον Άκμονα, Μαυρομιχάλη, εδώ είναι μετά η αφιέρωση, έπεται, στην οδό Μαυρομιχάλη 3, που ήταν το στρατηγείο, θα λέγαμε, των εκδόσεων Άκμον, και βγάλει Ραούλ Βανεγκέμ, Γκίντε Μπόρο, Αρανίτσης τότε, νέος άνθρωπος, και γνωρίζει τον Καρούζο εκεί. Και λέω, τι είναι αυτή η προσωπικότητα. Πριν δεν είχα διαβάσει τίποτα, δηλαδή τον άκουγα να μιλάει με τον Ευγένιο, πίνοντας ούζα, κόλλησα και εγώ εκεί, στην παρέα, είχα ήδη ξεκινήσει να κάνω παρέα με τον Ευγένιο, και είδα έναν άνθρωπο με ένα μπέχονο, με μια παλώμενη βροντότη φωνή, να συγκρούεται για τον Γκέωργ Λούκατς με τον Αρανίτση. Μιλάμε τώρα 1980, που ήταν άρρητα ρήματα, μια φορά βέβαια. Εν συνεχεία βγήκε ο τόμος αυτός, τον οποίο λατρέψαμε και τον έχω για Ευαγγέλιο, που είναι πρωτοβουλία του Ευγένιου. Πάει ο Καρούζος σε μια πολύ νέα γενιά, πολύ ανήσυχων ανθρώπων. Δηλαδή είμαστε όλοι πιτσιρικάδες, ο Ευγένιος ξεκινά αυτό το πράγμα, η Σκυτάλη παραλαμβάνεται από εμένα, καλός ή κακός, έτυχε συμπτωματικά. Εν συνεχεία πηγαίνω, βρίσκω το Θάνατο Σταθόπουλο που κάνουμε παρέα και του λέω, ακού να δεις, υπάρχει ένας Καρούζος, μια συγκλονιστική περίπτωση. Μου λέει ο Θάνος, έλα τώρα, άσε με εγώ τα δικά μου. Του λέω, όχι, πρέπει να έρθεις να τον δεις. Μου λέει, εργάζομαι, του λέω να αφήσει τη δουλειά. Και άφησε όντως ο Θάνος τη δουλειά. Εργαζόταν ο άνθρωπος, παράτησε τη δουλειά και ήρθε και σαγηνεύτηκε βεβαίως από την προσωπικότητα και την πίστη του Νίκου. Προστίθεται στην παρέα αυτή ο Γιάννης Τζόρτζης, ο ποιητής και εκδότης του περιοδικού Ζάρι, που είχε φιλοξενήσει, μετά φιλοξένησε μία συνομιλία που κάναμε με τον Καρούζο και ένα κειμενό του για τον Μάρξ και την ιστορία, ο Θοδωρής Μανίκας, και προηγείται όλων ο Γιώργος Κακουλίδης, που είναι φίλος με τον Νίκο από τον πατέρα, τον Δημήτρη Κακουλίδη, τον ζωγράφο. Από την Κεσαριανή ήταν μία παρέα. Και έτσι βρίσκεται ο Νίκος να έχει 5-6 τρομερά ανήσυχους και δραστήριους νεαρούς τότε στο πλευρό του,
όπου κάναμε πράγματα πέρα από την παρέα. Γιατί παρέα είναι άλλο και άλλο το να κάνεις και επί του πρακτέου διάφορα. Ο Ευγένιος έβγαλε αυτόν τον τόμο και έγραψε άπειρα κείμενα για τον Νίκο στην Ελευθεροτυπία. Εκείνη την εποχή η Ελευθεροτυπία ήταν η Μπερασιόν της Ελλάδος και εκείνη την εποχή στην Ελευθεροτυπία δημοσιεύονταν κάτι κείμενα πολύ συντηρητικά στη στήλη του βιβλίου. Ο Ευγένιος κάνει τον boom και αρχίζει και γράφει για The Born Van Again και Καρούζο, The Negri, Tasso The Negri και όλους αυτούς. Εγώ με τον Θάνατο Σταθόπουλο, γιατί έτσι πήγε η σκυτάλη, ξεκινάμε να κάνουμε ένα βιβλίο με τον Νίκο 10 κεφάλαια, όπου είναι 10, θα είναι 10 συνομιλίες και κάθε συνομιλία θα έχει ένα θέμα, η πόλη, η υπερβολή, η ποιητική, η φιλοσοφία, οι γυναίκες, η φύση και όλα αυτά. Τελικά λόγω ασθένειας κάναμε 3 κεφάλαια όλα και όλα, 3 συνομιλίες που έχουν δημοσιευτεί και οι 3. Μία στο περιοδικό ζάλι, μία στο δέντρο, που είχε μεγάλη επιτυχία, η διάσταση της υπερβολής λαμπρίνη τη ζωή, έλεγε ο Νίκος, εκεί και είχε μπει τίτλος, και μία στο σχολιαστή, ένα περιοδικό τότε που ήταν, ας πούμε, το περιοδικό της χρυσής επαναστατικής νεολαίας, να το πω έτσι, ο σχολιαστής. Ο Σταθόπουλος με τον Γιάννη τον Τζόρτζη έχουν την εξαιρετική ιδέα να κάνουν δίσκο με ποιήση του Κάρους, με ηχογραφήσεις, διότι υπήρχαν οι ποιητές που είχε βγάλει ο Ελίτης και όλοι αυτοί που απαγγέλνουν σε εκδόσεις Ίκαρος και Λύρα μαζί. Τον Κάρους δεν τον είχε προσεγγίσει κανένας για κάτι τέτοιο. Ενώ άρχισαν ήδη να προσεγγίζουν τη γενιά του 70, τον Νίκο δεν τον είχαν προσεγγίσει, δεν το είχαν σκεφτεί, δεν ξέρω. Και γίνεται ένας δίσκος με κόστος αρκετά υψηλό, το οποίο επιβάρυνε το Θοδωρή Μανίκα, αΐζο φίλο μας από τα 17 χρόνια, και βγήκε ο δίσκος βινιλίου που όλο το YouTube τώρα από εκεί κλέβει και βάζει τη φωνή, υπάρχει, σώθηκε έτσι, η φωνή του Νίκου να παγγέλει. Πήγε ο Νίκος στο στούντιο κανονικά με συνθήκες εξαιρετικά υπερπαραγωγής, λες και ήταν Rolling Stones, ας πούμε, κυριολεκτικός, και βγήκε αυτός ο δίσκος. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο και παρότι υπάρχει μια τάση να λένε ότι ήταν πολύ δυστυχισμένος στα τελευταία, απέναντίας βρέθηκε, έγινε αφιέρωμα στο περιοδικό Λέξη, ζώντος του Νίκου. Δηλαδή βρέθηκε ο Καρούζος να κάνει ένα φοβερό πραγματικά γκέλ σε μια γενιά εξαιρετικά ανήσυχων και ας μου επιτραπεί να το πω και ταλαντούχων νεαρών, γιατί αν δεν είμαστε ταλαντούχοι δεν θα υπήρχαμε σήμερα, ενώ υπάρχουμε ακόμη, δόξα τω Θεώ. Βρέθηκε να κάνει ένα γκέλ και να έχει συμπαραστάτες, να γίνεται μια συζήτηση, τρομερά έντονη συζήτηση, τι είναι ο Καρούζος, ποιος είναι, δημιουργήθηκε ένας όχι μύθος ακριβώς, αλλά μία ένταση για το έργο του Νίκου και για την προσωπικότητά του, γιατί πάνε μαζί αυτά, για το τι εκφράζει στη ζωή, για το πώς ζει και όλα αυτά. Αυτό για μένα ήταν μεγάλη χαρά και το θυμάμαι πάντα το θυμάμαι, είναι θησαυρός, δεν είναι αυτό, είναι είναι ένας θησαυρός και μία προσευχή.